Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Πιστοί στο ραντεβού μας, κάθε μέρα λέμε ένα παραμύθι για τα παιδιά της Ξάνθης και όχι μόνο. Αυτή τη φορά θα σας πούμε ένα μαγικό παραμύθι. Είπαμε να κάνουμε τρεις ενότητες. Τα παραμύθια, τα διατροφικά, τελειώσανε εκείνα. Μετά τα παραμύθια τα μαγικά. Και μετά θα ακολουθήσουν παραμύθια από τη μυθολογία μας. Όλα αυτά αγκαλιάζονται από έναν τίτλο που τον ονομάζουμε «Τα παραμύθια του γκαράζ». Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας παιδιά. Εδώ είναι ο Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας παιδιά. Και ξεκινάμε το παραμύθι. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή, πάρτε τη θέση σας και σιωπή. Σβήνουν τα φώτα δίχως μιλιά, καθίστε όλοι παιδιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγινε ράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγινε ράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Τίτλος του παραμυθιού μας. Η Χιονάτη και οι επτά ψηλοί νάνοι. Είναι μια παραλλαγή της Χιονάτης. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που δεν είχαν παιδάκια να τους δίνουν χαρά και ενδιαφέρον. Μια μέρα λοιπόν, έτσι όπως κεντούσε η βασίλισσα μπροστά σε ένα παράθυρο καμωμένο από μαύρο έβαινο, άρχισε να χιονίζει. Τότε η βασίλισσα είπε: «Αχ, να είχα ένα παιδάκι άσπρο σαν το χιόνι, με χυλάκια κόκκινα σαν το αίμα και μαλάκια μαύρα σαν αυτό το ευαίνινο παράθυρο». Ναι. Και η ευχή τους πραγματοποιήθηκε. Γιατί κάποια μεσάνυχτα, μετά από 9 μήνες ακριβώς, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Πέρασε ένας μήνας, ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν έκρυβαν τη χαρά τους. Αυτό το μωρό τους έκανε πραγματικά ευτυχισμένους. Το ονόμασαν... Χιονάτη! Να τη βγάλουμε Χιονάτη! Χιονάτη, υπέροχα! Της ταιριάζει τόσο πολύ. Έπαιζαν μαζί της όλη μέρα. Την τάιζαν μαζί. Και όταν ερχότανε το βράδυ, πάλι μαζί την κοίμιζαν. Κοιμήσου κοριτσάκι μου, με στη ζεστή μου αγκαλιά. Δυο αγγελούδια θέν αρθούν να σε σκεπάζουν στολικά. Και όταν φτάσει το πρωί και το σκοτάδι θα χαθεί, ο ήλιος πάλι τρυφερά θα σε ξυπνήσει με φιλιά. Κοιμήσου κοριτσάκι μας με στη ζεστή μας αγκαλιά. Προσκέφαλο η αγάπη μας θα σου κρατάει συντροφιά. Όμως, όπως πολλές φορές γίνεται στη ζωή, η ευτυχία τους δεν κράτησε πολύ. Μια ξαφνική αρρώστια έριξε τη βασίλισσα στο κρεβάτι. Γιατροί από όλη τη χώρα την εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή. Ο καημένος ο βασιλιάς, πιστεύοντας ότι θα προσφέρει μια μητέρα στη μικρή Χιονάτη, ξαναπαντρεύτηκε. Μια καινούργια βασίλισσα θα μεγάλωνε τώρα τη μικρή του παραμυθιού μας. Και τα χρόνια άρχισαν να κυλούν. Στη ζωή κυλούν αργά, στα παραμύθια γρήγορα. Όταν η Χιονάτη έγινε 16 χρονών, ο βασιλιάς κάλεσε όλο τον κόσμο στη γιορτή για να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να κόψουν την τούρτα. Όταν μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στο παλάτι, και ενώ είχε αρχίσει ο χορός, η βασίλισσα σταμάτησε απότομα τη μουσική και είπε: «Να έρθει η τούρτα παρακαλώ, να πούμε και το απαραίτητο τραγούδι να τελειώνουμε». Η τούρτα ήρθε αμέσως και όλοι άρχισαν τότε να τραγουδάνε το τραγούδι των γενεθλίων.
να ζήσεις χίλια χρόνια πριν κυπήσα γλυκιά και πάντα να σκορπίζεις σε όρους τη χαρά, να ανθίζεις σαν λουλούδι γεμάτη ομορφιά, να λάμπεις σαν αστέρι σε σκότεινη νυχτιά, να λάμπεις σαν αστέρι σε σκότεινη νυχτιά. Να ζήσεις χίλια χρόνια χιονάτι μας γλυκιά και αιώνια ευτυχία να έχεις στην καρδιά. Μόλις τελείωσε το τραγούδι, ο αρχιτελετάρχης ανακοίνωσε. Και τώρα, όπως κάθε χρόνο, σύμφωνα με το έθιμο, θα δοθούν 3 δώρα στη Χιονάτη και εκείνη θα πρέπει να διαλέξει. Μια καπελού έφερε υπέροχα καπέλα. Ένας μουσικός έφερε ένα μαγικό κουτί που άκουγε υπέροχη μουσική. Και ένας μάγος έφερε έναν καθρέφτη που αγαπούσε, που απαντούσε σε κάθε ερώτηση. Η Χιονάτη διάλεξε τον μαγικό καθρέφτη. Η νέα βασίλισσα θέλησε να δοκιμάσει και εκείνη τον καθρέφτη. Τον ρώτησε λοιπόν. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες μου τώρα εσύ, αν πιο όμορφη από μένα υπάρχει με στη γη. Κυρά μου πενεμένη, ποτέ δεν είδα εγώ πιο όμορφη από σένα μέσα στον κόσμο αυτό. Πιο όμορφη από σένα μέσα στον κόσμο αυτό. Η Χιονάτη είπε τότε. Αυτό το δώρο θέλω, πατέρα, γιατί θέλω συνέχεια να ρωτώ και να μαθαίνω. Πολύ ωραία. Το μικρό μου κοριτσάκι αποφάσισε, θα πάρουμε τον καθρέφτη. Είπε ο βασιλιάς, χωρίς να προσέξει ότι η βασίλισσα έφυγε θυμωμένη, χτυπώντας πίσω της την πόρτα. Σαν νύχτωσε και βρέθηκαν να φάνε στο τραπέζι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Δώρο ήταν αυτό που διάλεξε η Χιονάτη. Γιατί? Αυτό είναι για βασίλισσες, όχι για κοριτσάκια. Μα και η Χιονάτη αύριο θα μεγαλώσει. Σακλαμάρες. Αυτή είναι μικρή. Την κούκλα έπρεπε να διαλέξει. Μα εσύ η ίδια είπες. Τι είπα. Δεν είπα. Χαλή μου. Μη με λες έτσι. Πώς να σε πω. Θέλω τον μαγικό καθρέφτη. Αποκλείεται. Τι είπες. Μα τον διάλεξε, ήταν για τα γενέθλιά της. Τον θέλω, είπα, και θα βρω τρόπο να τον πάρω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, δεν είμαι καλά. Τόσο στενοχωρέθηκε ο καλός ο βασιλιάς μας, που από τη λύπη του έσπασε η καρδούλα του και πάει. Έκλαιγε η Χιονάτη μας, έχινε μαύρο δάκρυ, κλείστηκε μέσα στην κάμαρα, δεν ήθελε να ζήσει. Όμως ο χρόνος που πάντα γιατρεύει την πίκρα της ψυχής, βοήθησε. Ένα βράδυ βγήκε έξω στον κήπο του παλατιού. Είχε αρχίσει να πέφτει το σκοτάδι και το φεγγάρι καθρεφτίζονταν στα νερά της λίμνης. Εκείνη ακριβώς την ώρα ένα παλικάρι περνούσε από εκεί. Μόλις είδε την όμορφη Χιονάτη, κοντοστάθηκε και δειλά-δειλά την πλησίασε. Συναντήθηκαν τα βλέμματά τους και αυτό ήταν. Ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλο. Δεν πρόλαβαν όμως να μιλήσουν, γιατί η βασίλισσα τους είχε δει. Τι κάνεις εκεί, Χιονάτη! Μέσα γρήγορα! Χιονάτη τι λένε! Χιονάτη, Χιονάτη! Είπε χαρούμενο το παλικάρι και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Το ίδιο βράδυ η κακιά βασίλισσα, και ενώ η μικρή κοιμόταν, πήρε κρυφά από το δωμάτιό της τον μαγικό καθρέφτη. Καθρέφτη μαγικέ μου, ακόμα σ' αυτή μου έχω την υπέροχη φωνή σου. Είπες εγώ είμαι η ομορφότερη. Πες το ξανά για να χαρώ. Πες μου την αλήθεια. Θέλω να την ακούσω. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες μου αλήθεια εσύ. Αν πιο όμορφη από μένα υπάρχει μες στη γη. Κυρά μου πενεμένη, αλήθεια θα σου πω. Υπάρχει κάποια άλλη μέσα στον κόσμο αυτό. Τι είπες, βρωμερέ καθρέφτη? Φώναξε έξαλλη βασίλισσα. Τι είπες? Υπάρχει άλλη από μένα ομορφότερη? Πώς τόλμησε? Αυτή τη φορά μου είπες να πω την αλήθεια, βασίλισσά μου. Την άλλη φορά δεν μου το είχες πει. Εκεί ύστερα είχαμε συμφωνήσει με τον μάγο να σε κολακέψω και να με αγοράσεις. Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάς! Μη θυμώνεις! Δεν θα μου πεις εσύ τι να κάνω! Δεν είναι έτσι, μισό λεπτό και... Δεν θα κάνω διάλογο μαζί σου! Μα, δεν θα κάνω διάλογο! Τι! Είσαι λερωμένο!
Ορίστε. Αυτό είναι, είσαι λερωμένος, γι' αυτό δεν βλέπεις καλά. Θέλεις γυάλισμα. Με ένα μαντίλι καθάρισε τον καθρέφτη. Τώρα που βλέπεις καθαρά, πες μου καθρέφτη μου ξανά, ποια είναι η ομορφότερη. Κυρά μου πενεμένη, αλήθεια θα σου πω, υπάρχει η χιονάτη μες στο παλάτι. Θα σε σπάσω, θα σε κάνω κομματάκια. Μα γιατί, είστε ό,τι πιο υπέροχο έχει δημιουργήσει η φύση. Η χιονάτη πιο όμορφη από μένα. Τώρα θα δει, θα τη χαλάσω εγώ την ομορφιά. Είπε και φώναξε τη χιονάτη. Χιονάτη! Με φωνάξατε. Ναι. Πάρε μια ποδιά και φόρα την. Θα γίνεις δούλα από τώρα και στο εξής. Θα πλένεις, θα σκουπίζεις, θα σφουγγαρίζεις, θα ξεσκονίζεις και θα ξαραχνιάζεις τις γωνίες. Έτσι η μικρή πριγκίπισσα από τη μια μέρα στην άλλη έγινε υπηρέτρια στο ίδιο της το παλάτι. Μέρα και νύχτα δούλευε, χωρίς να πάρει ανάσα. Μόνη. Με μόνη συντροφιά τον πρίγκιπα που ερχόταν μέσα στα όνειρά της. Πέρασε ένας μήνα. Καημένη Χιονάτη δούλευε ασταμάτητα. Μια μέρα η βασίλισσα ρώτησε πάλι τον καθρέφτη. Όταν εκείνος αποκρίθηκε ότι η Χιονάτη είναι η ομορφότερη, η βασίλισσα θύμωσε πολύ. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Είσαι χαλασμένος. Δεν είμαι. Είσαι. Δεν είμαι. Πολύ ωραία. Δεν είσαι. Θα σε εξετάσω. Τι φόραγε η Χιονάτη, για πες μου. Άσπρο σχισμένο φόρεμα, μαντήλι στα ως το κεφάλι και μια ποδιά στη μέση της που είχε φιόγκο δεμένο. Και παρόλα αυτά, με τέτοιο ντύσιμο είναι όμορφη. Τι σχέση έχουν τα ρούχα. Και η κούραση δεν βγαίνει στο πρόσωπό της. Δεν την ασχημένη. Μια καλοσύνη βγαίνει μόνο στο πρόσωπό της και αυτό την ομορφαίνει. Την ομορφαίνει. Ξέρετε, η ομορφιά είναι υποκειμενική. Δηλαδή, τι εννοείς. Δηλαδή, σε μένα έτυχε να αρέσει η Χιονάτη. Σε κάποιον άλλον, εσύ μπορείς να αρέσεις. Δεν μας παρατάς. Ρίξε μια ματιά στους ανθρώπους. Εσύ νομίζεις ότι υπάρχουν όμορφοι και άσχημοι, έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποιον που εσύ τον βλέπεις άσχημο, κάποιος άλλος μπορεί να τον βλέπει όμορφο. Και ύστερα η ομορφιά δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Είναι και αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό που έχεις μέσα σου. Η καλοσύνη, ας πούμε. Τι σχέση έχω εγώ με την καλοσύνη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι σχέση έχετε εσείς με την καλοσύνη. Ποιος έχασε την καλοσύνη του για να τη βρείτε εσείς. Κρατώ την ψυχραιμία μου. Μουρμούρισε η κακιά βασίλισσα και πήγε προς το παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει από εκεί ο κυνηγός του παλατιού. Τον φώναξε και τον διέταξε να σκοτώσει τη Χιονάτη. Για απόδειξη μάλιστα ζήτησε να της φέρει την καρδιά της. Ο κυνηγός όμως λυπήθηκε την όμορφη βασιλοπούλα και την άφησε ελεύθερη μέσα στο δάσος. Για να ξεγελάσει όμως τη βασίλισσα έσφαξε ένα αγριογούρουνο. Έβαλε την καρδιά του μέσα με σκοπό να της το δώσει την επομένη που θα τη συναντούσε έξω από το λατομείο. Η καημένη βασιλοπούλα όταν έμεινε μόνη της περιπλανήθηκε μέσα στο δάσος ώσπου βρέθηκε σε ένα όμορφο σπιτάκι μπροστά. Χτύπησε, δεν άνοιξε κανείς, έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Τι περίεργο σπιτάκι. Λες και κατοικούν μέσα σε αυτό παιδάκια μόνα τους. Πολύ παράξενο. Ένα μικρό τραπεζάκι, 7 μικρά σκαμνάκια, 7 πιατάκια, 7 πιρουνάκια, 7 κουταλάκια, 7 ποτηράκια και 7 κρεβατάκια. Πού. Είναι πολύ βρώμικα όμως, ε. Άστρο τα κρεβάτια, ρούχα, άπλυτα, σκόνη. Θα βάλω μια τάξη. Και το πάτωμα. Και το πάτωμα είναι πολύ βρώμικο. Πρέπει να σφουγγαρίσω. Πρώτα χρειάζομαι νερό. Θα του στρώσω τα κρεβάτια, θα σκουπίσω καλά. Θα βάλω μια πουγάδα, θα ανάψω φωτιά, θα ανάψω φωτιά. Θα τους φτιάξω μια σουπίτσα, όλο νοστιμιά. Θα τους πλύνω τα πιατάκια να είναι καθαρά. Θα τους πλύνω τα πιατάκια να είναι καθαρά. Ας αφήσουμε όμως τώρα τη Χιονάτη να συγχυρίσει το μικρό σπιτάκι και ας πάμε στην άλλη άκρη του δάσους, στο ορυχείο, όπου οι 7 νάνοι σκάβουμε όλοι από το πρωί.
ζούμε στη γη. Αχ, είναι διαμάντι, λέει ένας. Σε τσουβάλι. Σκάβουμε όλοι από το πρωί. Τρύπες ανοίγουμε στη γη. Α, ένα ρουμπίνι. Στο τσουβάλι. Σμαράγδια, μπριλάντια και μύρια τα πετράδια. Κι ασύλλη πολύ. Μάζευαν που λέτε, μάζευαν διάφορα διαμάντια μέσα από τη γη τα έβγαζαν. Τότε ακούστηκε ένα κουδουνάκι. Αυτό το κουδουνάκι αμέσως σταμάτησαν να δουλεύουν οι νάνοι για να πάρουν το κολατσιό τους. Ήταν δηλαδή το κουδουνάκι που τους χτυπούσε ότι πρέπει να κάνουν διάλειμμα. Την ίδια ώρα έξω από το λατομείο η βασίλισσα συνάντησε τον κυνηγό. Τότε εκείνος της έδωσε ένα κουτί. Σου έφερα την απόδειξη που ζήτησες. Θαυμάσια. Φύγε τώρα. Μη μας δει κανένα μάτι. Φύγε! Μόλις έφυγε ο κυνηγός, χτύπησε το κουδούνι για να ξαναρχίσουν τη δουλειά οι 7 νάνοι. Τότε η βασίλισσα τους είδε και τους ρώτησε. Ποιοι είστε εσείς? Εσύ ποια είσαι, στα λιμέρια μας. Εγώ είμαι η βασίλισσα. Και εμείς οι 7 νάνοι. Νάνοι! Έχει το βασίλειό μου νάνους. Μα πώς, δεν το ξέρετε μεγαλειοτάτη. Κακός έχει. Γιατί? Μας αρέσει που είμαστε έτσι όπως είμαστε, έτσι όπως μας έπλασε ο Θεός. Αηδίες. Είπε τότε η βασίλισσα. Σήκωσε το ραβδί της. Ακολούθησε ένας μεγάλος θόρυβος για να δούμε τους κατόρους. Κάτσε ένα στραπές, κάτσε αμπροντές μαζί με μια κίνηση. Σήκωσε λοιπόν αυτή το ραβδί της και καθώς ήταν μάγισσα, μπαμ! Τους έκανε ψηλούς. Πω, τι πάθαμε, είπαν τρομαγμένοι οι νάνοι. Γίναμε ψηλοί. Τι ρε ζηλίκη, Θεέ μου. Εν τω μεταξύ, πω, για να δούμε. Νύχτωσε και οι ψηλοί πια νάνοι τράβηξαν για το σπιτάκι τους τραγουδώντας. Στο σπίτι μας θα πάμε πια, θα πάμε, θα πάμε. Τελείωσε πια η δουλειά, γυρνάμε, γυρνάμε. Θα πάμε για ξεκούραση και τέλος παίρνει κούραση. Θα πάμε να φάμε, θα πάμε να φάμε. Φτάνοντας στο σπιτάκι τους είδαν από μακριά ένα φως. Τρόμαξαν πολύ, πλησίασαν σιγά σιγά και τι να δουν. Μια όμορφη κοπέλα κοιμόταν στα κρεβατάκια τους. Τάχασαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Μόλις ξύπνησε η χιονάτη και είδε τους 7 ψηλούς νάνους γύρω της, δεν τάχασε. Αμέσως τους συστήθηκε. Διηγήθηκε τις περιπέτειές της και τους ζήτησε να την κρατήσουν κοντά τους. Ξέρετε, σας μαγείρε. Δύο λεπτά για να πω κάτι να ξεχωρίσω τα παιδιά, γιατί τους είδε ψηλούς εκείνη και στην αρχή κατάλαβε ότι ήταν οι γονείς των παιδιών. Αλλά μετά το ξεκαθάρισε. Στο θεατρικό έργο έτσι γίνεται. Το ξεκαθάρισε ότι ήταν απλώς οι ίδιοι νάνοι που είχαν ψηλώσει και συμφωνήσανε. Θα σας μαγειρεύω, πάμε. Θα σας μαγειρεύω, θα πλένω, θα σκουπίζω, θα σας περιποιούμε, είπε γλυκά. Τότε εκείνοι αποφάσισαν να την κρατήσουν. Όλοι μαζί θα μπορούσαν να ζήσουν ευτυχισμένοι. Έχω ετοιμάσει φαγητό. Έστρωσα και το τραπέζι. Καθίστε όλοι στο τραπέζι, αλλά πρώτα να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας. Προσέξτε, να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας. Αυτό είναι μέσα στο παραμύθι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στις μέρες μας. Λοιπόν, παιδιά μου, το τραγούδι που θα ακολουθήσει τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσε να λέγεται και στην αρχή κάθε παραμυθιού μας. Είναι πολύ επίκαιρο, με άλλα λόγια. Είχε γραφτεί βέβαια, η στίχη του Ανδρέα Κουλουμπή, είναι του Ανδρέα Κουλουμπή, και το λέγαμε μέσα στην παράστασή μας. Στην παράσταση η Χιονάτη και η 7 ψηλοί νάνοι. Τώρα σας λέμε το παραμύθι. Αλλιώς είναι στο θέατρο, έτσι εκεί, έχει ορχήστρα, έχει άλλα πράγματα, έχει κοστούμια κτλ. Εδώ είναι μια αφήγηση παραμυθιού. Λοιπόν, προσέξτε. Και νομίζω ότι θα το λέμε στην αρχή κάθε παραμυθιού, με τώρα και στο εξής. Νομίζω ότι έτσι πρέπει. Τι είπε η Χιονάτη στους νάνους? Καθίστε όλοι στο τραπέζι, αλλά πρώτα να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας. Και μετά άρχισε να τραγουδάει. Στο σπίτι μας μόλις γυρνάμε, παιδιά, τα χέρια μας τα πλένουμε καλά. Στο σπίτι μας μόλις γυρνάμε, παιδιά, τα χέρια μας τα πλένουμε καλά.
μακριά τους θα πάει κάθε βρωμιά και θα είναι πια καθαρά. Μακριά τους θα πάει κάθε βρωμιά και θα είναι πια καθαρά. Το νερό και το σαπούνι είναι φίλοι μας. Το νερό και το σαπούνι είναι φίλοι μας. Δεν σας ήταν και τόσο γνωστό. Δεν μας ήταν και τόσο γνωστό. Μα φτάνηκαμε στο λεπτό κάθε μικρόβιο κακό. Κάθε μικρόβιο κακό. Κάθε μικρόβιο κακό. Από εκείνη τη μέρα, η Χιονάτη και η Επτανάνη ζούσαν ευτυχισμένοι στο μικρό σπιτάκι. Ενώ μεταξύ, ο πρίγκιπας του παραμυθιού έψαχνε τη Χιονάτη, αλλά δεν μπορούσε να τη βρει. Μια μέρα η βασίλισσα ξαναρώτησε τον καθρέφτη. Όταν έμαθε ότι η Χιονάτη ζει, προσέλαβε δύο βοηθούς και με τη βοήθεια ενός μαγικού βιβλίου δηλητηρίασε ένα γυλεκάκι. Στη συνέχεια μεταμφιέστηκε σε γυναίκα του πραγματευτή και κατάφερε να το φορέσει στην όμορφη Χιονάτη. Αμέσως η βασιλοπούλα έπεσε κάτω νεκρή. Όταν γύρισαν οι Νάνη και είδαν την κοπέλα ανέστητη, έβαλαν τα κλάματα. Ευτυχώς πρόσεξαν το γυλεκάκι και μόλις της το έβγαλαν, η βασιλοπούλα σύντηλθε. Το έμαθε η βασίλισσα και θύμωσε πολύ. Αμέσως μάγεψε μια χτένα και βρήκε τον τρόπο να φτάσει η χτένα στα χέρια της Χιονάτης. Εκείνη την έβαλε στα μαλάκια της και αμέσως έπεσε κάτω ανέστητη. Για άλλη μια φορά, οι Νάνη το κατάλαβαν. Έβγαλαν τη χτένα από τα μαλλιά της και της έσωσαν τη ζωή. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός και η βασίλισσα ξαναρώτησε τον καθρέφτη. Σαν έμαθε πως η Χιονάτη ζει, θύμωσε πολύ. Θα της δώσω να φάει ένα μήλο. Το μήλο καταπίνεται, σκέφτηκε. Αμέσως δηλητηρίασε ένα μήλο, μεταμορφώθηκε σε γριούλα και εμφανίστηκε μπροστά της. Απ' τον κήπο έκοψα φρέσκα και δροσάτα και απ' την κόκκινη μήλια μήλα ωραία διαλέκτα, μόσχο μυρισμένα. Κατά σύμπτωση εκείνη την ώρα η Χιονάτη ήταν έτοιμη να φτιάξει μια πίτα για τους 7 φίλους της. Μήλα, μήλα, μήλα γλυκά, μήλα αρωματισμένα. Το βρήκα. Θα φτιάξω μηλόπιτα και θα τους κάνω έκπληξη. Μόλις ξυπνήσουν θα τη φάνε ζεστή και φρέσκια. Φώναξε λοιπόν τη γριά για να αγοράσει τα μήλα. Τότε εκείνη της είπε: πάρε αυτό το μήλο, κόρη μου. Κάνε μια ευχή, δάγκωσέ το και αμέσως το παλικάρι που ζητάς θα έρθει εδώ μπροστά σου. Αθώα όπως ήταν η Χιονάτη, δάγκωσε το μήλο και αλίμονο έπεσε κάτω νεκρή. Όταν γύρισαν οι Νάνοι και είδαν τη Χιονάτη άψυχη, στο πάτωμα δεν ήξεραν τι να κάνουν. Απαρηγόρητοι σκέφτηκαν να την κρατήσουν πάνω στη γη. Δεν ήθελαν να τη χάσουν. Τη σκέπασαν λοιπόν με ένα διάφανο λουλούδι και την πρόσεχαν σαν τα μάτια τους. Πολλές φορές τις τραγουδούσαν. Έφυγες Χιονάτη, πήγες μακριά. Πήγες μακριά. Πάνω στα ουράνια πέταξες ψηλά. Πέταξες ψηλά. Τώρα η καρδιά σου κλαίει και πονά. Να γυρίσεις πίσω πάλι σου ζητά. Να γυρίσεις πίσω πάλι σου ζητά. Μια μέρα πέρασε από εκεί ο πρίγκιπας του παραμυθιού. Μόλις την είδε, με ένα φιλί του την ξύπνησε. Τι ευτυχία για όλους! Σ' όλη τη γη σ' αναζητούσα, της είπε τότε εκείνος. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ, αφάνησε εκείνη. Σε λίγες μέρες έγινε ο γάμος. Κουμπάρι ήταν οι 7 ψηλοί μας Νάνοι. Και βέβαια θα μας ρωτήσετε, η κακιά βασίλισσα τι έγινε.
Α, ήρθε τρέχοντας στην εκκλησία την ώρα που γινόταν ο γάμος, αλλά για καλή μας τύχη έφτασε αργά. Άλλα περίμενε να δει και άλλα είδε. Τι να έκανε λοιπόν, έδειξε πως χάρηκε πολύ. Να ζήσετε, να μας ζήσετε, είπε η γλυκιά μου Γιονάτη. Είχε τόσο καλή καρδιά που της τα συγχώρεσε όλα. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι μας, όπως τελειώνουν όλα τα παραμύθια. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και το τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα. Λέγοντας παραμύθια σε εσάς, παιδιά.